Είμαστε με την Ταξιαρχούλα Χριστιανού και πάμε να δούμε πασχαλινές λαμπάδες που είναι ζωγραφισμένες με αγάπη. Πότε ξεκίνησες να ζωγραφίζεις λαμπάδες? Ξεκίνησα πειραματικά πριν από 2 χρόνια. Φέτος είναι η 3η χρονιά. Η ιδέα δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει στον αγαπημένο μου ρευανιστικό Νικόλα, ο οποίος βλέποντάς με να δημιουργώ, θεώρησε απαραίτητο να αξιοποιήσω αυτή μου τη δεξιότητα και να την αξιοποιήσω πρακτικά. Έτσι λοιπόν μου πρότεινε να αρχίσω να ζωγραφίζω λαμπάδες, οι οποίες να έχουν κάπως μια διαφορετική ποιότητα από αυτές του εμβορίου. Και σκεφτήκαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με λαμπάδες μελισσοκυριού. Τι το ιδιαίτερο έχουν αυτές οι λαμπάδες? Δεν περιέχουν παραφίνη, δηλαδή καθώς καίγεται το κερί, δεν μυρίζει, δεν μαυρίζει και οι λαμπάδες είναι ευλίγιστες, δεν σπάνε. Επομένως, πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν, το οποίο μυρίζει και πολύ όμορφα και είναι και υπολεργικό. Οι λαμπάδες ζωγραφίζονται με φυτικά χρώματα, υπολεργικά, κατάλληλα για τα παιδάκια. Το βασικό συστατικό των χρωμάτων είναι η ρητίνη, η φυτική ρητίνη, και δεν περιέχουν πετροχημικά. Είναι υψηλής ποιότητας και εκεί στοχεύουμε. Θέλεις να μας πεις τι επιλέγεις να ζωγραφίζεις κάθε φορά? Συνήθως αυτό το οποίο ζωγραφίζω είναι λουλούδια, τα οποία είναι έτσι ανοιξιάτικα και συνδυάζονται με το Πάσχα, με την Άνοιξη γενικότερα. Επίσης, σταυρί, πουλάκια, κουνελάκια, πεταλουδίτσες, καλάθια, όπως φαίνονται και εδώ. Και προσπαθώ πάντα να έχω έτσι ένα χαρακτήρα πάνω σε αυτά που αποτυπώνω, ο οποίος να είναι λίγο πιο ορθόδοξος, λίγο πιο χριστιανικός, να μας εισάγει το σχέδιο στο ύφος του Πάσχα, στο ύφος της Αναστάσεως. Γι' αυτό υπάρχει και μία φράση πάνω σε κάθε λαμπάδα διαφορετική. Δεν αποτυπώνω μόνο το Χριστός Ανέστη. Αποτυπώνονται και άλλες φράσεις, όπως βλέπουμε και εδώ, το αγαλιάστο εκτίσεις, δεύτε λάβετε φως, δόξα το Θεό, Αναστάσεως ημέρα. Είναι φράσεις που υπώνονται στα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας. Και νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον το σκεφτήκαμε πρώτη φορά και δεν το έχω συναντήσει κάπου αλλού. Θεώρησα λοιπόν καλό ότι θα ήταν έξυπνο να αποτυπώνονται τέτοια ρητά επάνω στα κεριά. Ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο ρητό? Το δικό μου αγαπημένο ρητό νομίζω ότι είναι το δεύτε λάβετε φως. Νομίζω ότι σχετίζεται αρκετά και με τη λαμπάδα, με τη χρησιμότητα της λαμπάδας. Και είναι η στιγμή που ανάβει ακριβώς η λαμπάδα. Όταν ο ιερέας βγαίνει από την ωραία πύλη με το Άγιο Φως και πλησιάζουν οι πιστοί να λάβουν με τις λαμπάδες τους ο ένας με τον άλλο, να μεταλαμπαδεύσουν αυτό το Άγιο Φως, νομίζω ότι είναι το πιο σχετικό. Η δική σου πρώτη λαμπάδα, τι σχέδιο είχε πάνω? Η πρώτη λαμπάδα που έκανα ήταν με 2 πουλάκια, έτσι αρκετά ανοιξιάτικη, με ένα καλαθάκι με κόκκινα αυγά και έκτοτε κάναμε πολλά σχέδια. Ξεκίνησα να γίνονται κάθε χρόνο καινούργια, διαφορετικά σχέδια, να υπάρχει ποικιλία. Πού έμαθες να ζωγραφίζεις? Ζωγράφιζα από πολύ μικρό παιδί, σχεδόν από 2 χρονών. Και η μητέρα μου, βλέποντάς με να έχω αυτή την κλίση προς τη ζωγραφική και την αγάπη με τα χρώματα, σκέφτηκε να με γράψει σε κάποιο εργαστήριο, προκειμένου να αξιοποιήσω αυτό το ταλέντο το οποίο έβλεπε σε μένα. Ξεκίνησα λοιπόν σε ένα εργαστήριο το οποίο ήταν καλοκαιρινό και διεξαγόταν στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαριάς. Εκεί ξεκινήσαμε λιγάκι με τον πυλό, στη συνέχεια με τη ζωγραφική και με τα κοσμήματα. Την επόμενη χρονιά, όταν έγινα 6 ετών, οι γονείς μου με γράψανε στο εργαστήριο Στέγης Θεοφύλου, όπου και παρέμεινα για αρκετά χρόνια, σχεδόν 7-8 χρόνια. Κάθε εβδομάδα παρακολουθούσα μαθήματα ζωγραφικής δίπλα σε μεγάλους καλλιτέχνες. Έτυχε να γνωρίσω και τον κύριο Καρυπέρη, όπως και τον κύριο Μισελ Καλλιγιάννη. Είχα καθηγήτριές μου, την κυρία Μέρη και την κυρία Νίκ, τις οποίες στη συνέχεια ακολούθησα στο δικό τους εργαστήριο, Πολιάνα, στο οποίο παρακολούθησα μαθήματα ζωγραφικής για ακόμη 3 ή 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τα 18 μου, που πλέον σταμάτησα σαν φοιτήτρια για να συνεχίσω τις σπουδές μου.